φως στους κρυμμένους παλαιοντολογικούς θησαυρούς του οροπεδίου Καθαρού στην Κριτσά του Δήμου Αγίου Νικολάου ρίχνουν οι ανασκαφές του Πανεπιστημίου Αθηνών. Πηγαίνοντας αυτή τη φορά στο Καθαρό, ξέραμε που θα πάμε και επικεντρωθήκαμε σε μια περιοχή που υπήρχαν ειδήξεις ότι υπήρχε η πιο πυκνή απολιθυματοφόρος πανίδα και αυτό επιβεβαιώθηκε με το πρώτο σκάψιμο. Η πολυπληθής και ποικίλων ειδικοτήτων ομάδα που πραγματοποιεί τις ανασκαφές ήδη από τις πρώτες μέρες και μέσα σε λίγα τετραγωνικά ήρθε αντιμέτωπη με μια πραγματική έκπληξη. Μια επιφάνεια περίπου 20 τετραγωνικών μέτρων. Έχουμε βρει τουλάχιστον 10 απολιθωμένους σκελετούς με τα κρανία τους. Όλα πια τα στοιχεία συνηγορούν πως το οροπέδιο του Καθαρού που βρίσκεται σε υψόμετρο 1100 μέτρων κάποτε ήταν λίμνη. Εκεί είχαν βρει καταφύγιο οι πρώτοι κάτοικοι της Κρήτης που δεν ήταν άλλοι από ελέφαντες, υποπόταμους και λάφια που κολύμπησαν από την υπηρωτική χώρα και έφτασαν ως την Κρήτη, εγκλωβίστηκαν στο νησί όταν η εποχή των παγετώνων τελείωσε και έγιναν ενδυμικά είδη προσαρμοζόμενα στις συνθήκες της περιοχής. Προσαρμόστηκαν βιολογικά ώστε να επιβιώνουν πιο εύκολα, με λιγότερη τροφή, προσαρμόστηκε το σώμα τους ώστε μπορούν να σκαρφαλώνουν στους ορεινούς όγκους και κάποια στιγμή αυτοί οι πληθυσμοί εξαφανίστησαν περίπου την ίδια εποχή σε όλη την Κρήτη. Στο Καθαρό λοιπόν έχουμε σε διαφορετικά επίπεδα απολιθωμένους υποποτάμους, νάνο υποποτάμους, οι οποίοι πιθανόν καλύπτουν ένα ευρύτερο χρονικό φάσμα 600.000 χρόνια με 250.000 χρόνια. Η έρευνα των επιστημόνων υπογραμμίζει εμφατικά το ρόλο που διαδραμάτισε το οροπέδιο του Καθαρού στο πέρασμα του χρόνου, κάτι που στην περιοχή είναι κοινό μυστικό, αφού απολιθώματα έβρισκαν ακόμα και απλοί περιπατητές. Είχαν ανακαλυφθεί από τους επισκέπτες μας ξένους, αλλά και από τους καλλιεργητές κριτσώτες, αρκετά οστά κάποιων ζώων παλιάς εποχής. Είχαν εντοπιστεί ότι ήταν οστά υποποτάμων. Στην πρώτη μου θητεία ως δήμαρχος είχαμε κάνει μια πρώτη σύμβαση με το Πανεπιστήμιο και τότε Αθηνών. Τότε ήταν καθηγητής ο αντιπρίτανης ο Μιχάλης Δερμητζάκης από την Ιερά Πέτρα και είχαμε κάνει μια πρώτη ανασκαφή στο χώρο που βρισκόμαστε και τώρα. Είχε εντοπιστεί λοιπόν η περιοχή που είναι ενδιαφέρουσα. Την είχαμε περιφράξει τότε ούτως ώστε να μην πάνε από εκεί χρήστες με τα γεωργικά τους εργαλεία και καταστρέψουν ό,τι υπάρχει, γιατί είναι ουσιαστικά επιφανειακό το έβριμα. Ανασκάπτομαι 20 τετραγωνικά, γιατί είναι τόσο πολυπληθή τα ευρήματα και η προσπάθειά μας επικεντρώνεται στο να τα απομακρύνουμε τα οστά αυτά κάτω, χωρίς να καταστραφούν. Η ανασκαφική έρευνα φέρνει στο φως τους θησαυρούς και η ευχή είναι πια να αξιοποιηθούν όλα τα ευρήματα του Καθαρού με τον καλύτερο τρόπο για τον τόπο και την επιστήμη. Ποιο είναι το επόμενο βήμα? Εκτός από την ανασκαφή, την χρονολόγηση, τον εντοπισμό και άλλων ενδιαφερόντων θεμάτων που υπάρχουν γύρω από τα παλαιοντολογικά ευρήματα, να δημιουργηθεί και κάτι το οποίο να μπορεί να το δει ο κόσμος. Έχουμε αρχίσει και δημιουργούμε κάποια καλούπια προστασίας ώστε να μπορέσουμε να απομακρύνουμε τα οστά και τα οστεοπαγή, συγκεντρώσει δηλαδή οστών, όσο είναι δυνατό χωρίς να τα παραποιήσουμε και να τα σπάσουμε. Θα τα μεταφέρουμε στο εργαστήριο του Πανεπιστημίου Αθηνών, όπου οι συντηρητές για 1-1,5 χρόνο θα τα καθαρίσουν, θα τα στερεώσουν καλύτερα, έτσι ώστε να μπορούν να εκτεθούν σε κάποιο τοπικό μουσείο και επίσης θα αναπαραστήσουμε με ψηφιακό τρόπο και εκτυπωτές ένα πλήρη σκελετό υποποτάμου